Χαιρετίζω και εγώ τη σημερινή μας συνάντηση. Η κατάσταση εστίας όσο και στα πανεπιστήμια ήταν, πόσο μάλλον τώρα με την πανδημία έχει γίνει ακόμη πιο τραγική. Στις εστίες δεν υπάρχουν καν κτηριακές υποδομές εδώ στην περιοχή στην Αλεξανδρούπολη. Μιλάμε ακόμα και μισθωμένα δωμάτια ξενοδοχείου. Μας ξεσπιτώνουν κάθε Πάσχα, Χριστούγεννα, καλοκαίρι. Δεν μας επιτρέπουν να έχουμε καν βασικές ηλεκτρικές συσκευές, να μπορούμε δηλαδή να ζούμε σαν άνθρωποι μέσα στις εστίες. Στις περισσότερες εστίες δεν υπάρχει καν επαρκή θέρμανση και ζεστό νερό. Τα παραπάνω έχουν επιδεινωθεί καθώς και μιλάμε για κλειστά πανεπιστήμια εδώ και ένα χρόνο, και ό,τι αυτό συνεπάγεται, την απομάκρυσή μας δηλαδή από το ίδιο το επιστημονικό μας αντικείμενο. Μας ζητάνε να βγούμε εκπαιδευτικοί, γιατροί, χωρίς να έχουμε επαφή, χωρίς να έχουμε κάνει τις πρακτικές μας ή αυτές οι πρακτικές να έχουν αντικατασταθεί με εργασίες. Την ίδια λοιπόν ώρα που ο ίδιος ο σύλλογος εδώ των νηστιακών, με ψηφίσματα, κινητοποιήσεις, βγαίνοντας μαζί με μαθητές και γονείς στους δρόμους, προσπαθεί και διεκδικεί τα αυτονόητα, έρχονται να προσθέσουν τώρα στις πλάτες μας διαγραφές, την αστυνόμευση των πανεπιστημίων, που σε αυτή την αστυνόμευση, αυτή την περιβόητη δηλαδή, δίνουν 30 εκατομμύρια. Τόσα δίσε ραφάλ, αλλά για κτηριακή υποδομή εστιών, ούτε κιχ. Για την κάλυψη των ελλείψεων στα πανεπιστήμια, ούτε κιχ. Ο Σύλλογος λοιπόν το προηγούμενο διάστημα με τις αποφάσεις τους αγώνες του κατάφερε να αποτρέψει έναν μαζικό ξεσπιτωμό των εστιακών που ήθελαν να γίνει μάλλον με πρόσχημα την πανδημία και τα κλειστά πανεπιστήμια καθώς δεν είχαν να μας στείλουν ούτε και ήθελαν δηλαδή και οικονομικά να βγουν κερδισμένοι, δεν μπορούσαν να μας στείλουν καθαρίστριες για να μπορέσουν να λειτουργήσουν οι εστίες όπως θα έπρεπε. Εμείς οπατάμε ότι συνεχίζουμε δυναμικά τους αγώνες μας, γιατί η νέα γενιά έχει ιδανικά, ούτε ξεπουλιέται, ούτε προσκυνά.